Ουραγός σε σύγχρονες πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η χώρα μας, καθώς παρά τα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, η περιβαλλοντική κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει νέους όρους και κυρίως εξάλληψη της πρακτικής των χιτή και των χιτά. Δυστυχώς η χώρα μας είναι από τις χώρες που είναι οι τελευταίες στην Ευρώπη στον τομέα αυτό. Κάνει όμως πολύ, πολύ σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Έχουμε ταφεί πλέον τον 80%, κάτι που είναι τελείως απαγορευτικό. Η νομοθεσική στόχος είναι 10% μέχρι το 2030. Καταλαβαίνετε τι χρειάζεται να γίνει αυτό το χρονικό διάστημα για να πετύχουμε τους στόχους. Στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για την αηφόρο διαχείριση των αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάστηκαν οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί η διαχείριση των απορριμμάτων τα επόμενα χρόνια. Κυρίαρχο είναι η διαλογή στην πηγή και η επαναχρησιμοποίηση υλικών. Πρέπει να φτάσουμε στο 65% ανακύκλωση μέχρι το 2030 και 10% ταφή μέχρι το 2030. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολλές μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε στάδια λειτουργίας, σε στάδια δημοπράτησης και κατασκευής. Χρειαζόμαστε εργοστάσια, αλλά μικρά εργοστάσια και ευέλικτα εργοστάσια, κυρίως για ανάκτηση των υλικών. Πρέπει να φύγουμε από τα γνωστά εργοστάσια μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. Δεν πρέπει να αναμίξουμε τα απορρίμματα και μετά να τα διαχωρίσουμε. Πρέπει να κάνουμε μεγάλη διαλογή στην πηγή. Για το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων στην Κορακιά Ακρωτηρίου, η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μαρία Λοϊζίδου είπε ότι σταδιακά θα πρέπει να μετατραπεί σε εργοστάσιο διαχείρισης υλικών. Είναι δύσκολο εγχείρημα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο. Το παρακολουθώ εδώ και 35-40 χρόνια. Είμαστε σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Όμως είμαι πολύ αισιόδοξη ότι πια έχει οριμάσει στην ελληνική κοινωνία αυτό το θέμα. Ο κόσμος το αγκαλιάζει. Σήμερα το ποσοστό κυκλικότητας των πόρων στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλό, της τάξης των 3-4%. Ωστόσο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο κυκλικής οικονομίας, πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό, προκειμένου να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να προχωρήσουμε και με την κυκλική οικονομία στη χώρα μας. Το συνέδριο οργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Χανίων, τη ΔΕΔΙΣΑ και το ΤΕΕ. Το 2019 φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο και φέτος για πρώτη φορά στα Χανιά.